Ο Γιώργος Παπαδάκης, ερευνητής Β και επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Υβριδικών Τεχνικών Μοριακής Απεικόνησης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, είναι ανάμεσα στους επιστήμονες που ξεχώρισε για την Αμερικανική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής, που τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τους κορυφαίους πυρηνικούς ιατρούς του κόσμου. Η Αμερικάνικη Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής, στα πλαίσια της καμπάνιας Once to Watch 2022, όπως ονομάζει, δηλαδή παρακολούθησης επιστημόνων πυρηνικών γιατρών σε όλο τον κόσμο το 2022, με επέλεξε να με αναγνωρίσει ως, όπως αναφέρει η διάκριση, Rising Star στο πεδίο της πυρηνικής ιατρικής και της μοριακής απεικόνησης. Αυτό είναι πραγματικά πολύ τιμητικό και το οφείλω αφενός στους πολύ καλούς συνεργάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελλάδα και σε πολλών ετών σκληρής δουλειάς και προσπάθειας. Δηλώνοντας συγκινημένος για τη διάκριση, ο Γιώργος Παπαδάκης ανέφερε ότι μέσα στη λίστα είναι ο μοναδικός Έλληνας, καθώς στο σύνολό τους οι υπόλοιποι διακριθέντες επιστήμονες από τον Παγκόσμιο Φορέα είναι από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Είναι, αν θέλετε, μια έτσι, ηθική επιβράβευση για να συνεχίσει κανείς να προσπαθεί σε ένα δύσκολο πεδίο και σε μια χώρα όπου έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες σε πολλά επίπεδα. Έχοντας συνειδητά επιλέξει να βρίσκεται στην Κρήτη και το Ηράκλειο, ο κ. Παπαδάκης ανέφερε πως το νησί μπορεί να κάνει τη διαφορά και στην έρευνα, έχοντας ήδη δείξει, όπως είπε, σημαντικά δείγματα που στο μέλλον μπορούν να γίνουν ακόμη πιο δυναμικά. Είναι για πολλούς λόγους ένα προνομιακό επίπεδο σε επίπεδο πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων. Με την έννοια ότι έχουμε πάρα πολύ καλό πανεπιστήμιο, έχουμε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, έχουμε το Πολυτεχνείο, έχουμε το ΕΛΜΕΠΑ και θεωρώ ότι ίσως αν κανείς τα ανταροποιήσει με βάση τον πληθυσμό, το κατακεφαλήν εισόδημα του νησιού κτλ., ίσως είναι η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα σε επίπεδο έρευνας, ακαδημαϊκής αριστείας και κοινοτομίας. Οπότε η Κρήτη μπορεί, αλλά μπορεί ακόμα και καλύτερα.